Dediğimiz gibi biz haklı davamızda sonuna kadar halkımızın. Έντονες αντιδράσεις ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Ξάνθης, του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, στην τουρκική τηλεόραση, που έκανε λόγο για μια ακόμη φορά για τουρκική μειονότητα στην Θράκη. Tabii ki tetikler bizim hayatımızın bir parçası oldu. Bunlardan yılmıyoruz. Bunlar bizi daha da azimli bir şekilde ateşliyor. Çünkü haklı davamız var. Yani bizim eğitimde, azınlık eğitimin düzeltilmesinde, vakıflar yönetiminde, müftülük döneminde, milli kimliği tanımlama özgürlüğünde haklı sebeplerimiz var. Μέσα σε λίγα 24 ώρα, ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Στεκόμαστε δίπλα στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, η οποία δεν εγκατέλειψε τον αγώνα της για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία, παρόλες τις απειλές και τις πιέσεις. Άμεση ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Τουρκία για μια ακόμη φορά προσπαθεί να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους κατά παράβαση των θεμελιωδών κανόνων διεθνούς συμπεριφοράς. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, σέβεται το διεθνές δίκαιο και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις όπως η Συνθήκη της Λοζάνης σε αντίθεση με την Τουρκία. Το περιστατικό σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Εντάξει, είναι σοβαρότητα τα ζητήματα αυτά. Καταρχήν να πω, ως προς τις απειλές δεν εννοείται στην Ελλάδα να απειλείται κανείς. Και υπάρχουν όργανα, υπηρεσίες κτλ. Να μεριμνήσουν για αυτό το πράγμα. Αλλά είναι αδιανόητο Έλληνες βουλευτές, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, να χρησιμοποιούν τέτοιους χαρακτηρισμούς, να πυροδοτούν εντάσεις, να χαρακτηρίζουν ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού τουρκικό. Είναι αδιανόητο. Είχαμε και άλλα τέτοια ατυχή περιστατικά στο παρελθόν. Και από εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και από βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, ανασκεύασε, έγινε η κίνηση που έπρεπε να γίνει και καλοδεχούμενη. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αντίδραση και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συμπεριφορές οι οποίες είναι μη ανεκτές. Γενικώς, πολύ περισσότερο στο κλίμα και στη συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει να παραιτηθεί, θεωρείτε? Θεωρώ ότι πρέπει καταρχήν να ανασκευάσει και από εκεί και πέρα, εάν επιμείνει στους χαρακτηρισμούς του, γεννάται μείζον θέμα για την συμμετοχή του στο ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδραση του κ. Τσίπρα. Είναι αυτονόητο. Χαρακτηρίζει κομμάτι εντάξει, του ελληνικού πληθυσμού τουρκικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοια δεν θέση. Έχει τέτοιες θέσεις. Δεν είπα εγώ ότι έχει τέτοια θέση. Α, είναι όμως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει θέμα. Και δεν μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι απλό. Δεν είναι μια απόκληση σε μια θέση να πεις ότι εγώ το βλέπω κάπως έτσι, κάπως διαφορετικά. Υπάρχει ένας βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου που χαρακτηρίζει Έλληνες πολίτες Τούρκους. Και που λέει και ότι ο ίδιος αισθάνεται Τούρκος. Εντάσσοντας τον εαυτό του στη μειονότητα αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει άμεσα αντίδραση είτε στην κατεύθυνση ανασκεύασης.